Και ως πνευμονολόγος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σας μιλήσω για την ενδοβάθρια διακυθρόπωση, θα σας μιλήσω κυρίως για την πνευμονική εμβολή και κάποια θέματα που αφορούν τη διάγνωσή της και προβληματισμούς που έχουμε πάνω εκεί. Αυτή είναι η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων μου. Η ομιλία το επόμενο 20-25 λεπτό θα κινηθεί σε αυτούς τους βασικούς άξονες. Θα δούμε μερικά γενικά στοιχεία και προβληματισμούς που γεννούν από τα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουμε για τη θρομβοβολική νόσο. Θα δούμε λίγο κάποια προβλήματα που υπάρχουν με τα συμπτώματα και τα ευρήματα, αν αυτά είναι ειδικά ή όχι. Ποιος είναι ο αρχικός διαγνωστικός έλεγχος που πρέπει να κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς, ο ρόλος των αλγορίθμων της κλινικής πιθανότητας που όλοι ξέρετε. Τι είναι αυτό το T-dimer και πώς μας βοηθάει στο διαγνωστικό αλγόριθμο. Τα βασικά εργαλεία που έχουμε για τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής στην CTPA, το σπιθυρογράφημα και τη βοήθεια μας προφέρει ο υπέρηχος καρδιάς και μερικά ειδικά προβλήματα που θα τα συζητήσουμε πιστεύω στο τέλος μαζί. Όσον αφορά την θρομβοβολική νόσο, που αυτή αποτελείται από δύο κομμάτια, την ενδοβάθρια θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή, είναι το τρίτο πιο συχνό, η τρίτη πιο συχνή καρδιακή νόσος και φαίνεται ότι έχει μια επίπτωση περίπου 100 με 200 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Το πιο σημαντικό που φαίνεται από πολλές μελέτες και φαίνεται ότι θα συμβεί στο μέλλον είναι αυτή η προοπτική αύξησή της και ο διπλασιασμός της μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσα στην επόμενη 20ετία. Από το ποσοστό δηλαδή περίπου στο 0,5% να φτάσουμε σε ποσοστό άνω του 1,5%. Αυτό έχει διτή εξήγηση. Από τη μία, πραγματική αύξηση της ίδιας συχνότητας νόσου, αλλά και από την άλλη αύξηση και καλύτερη δυνατότητα διάγνωσής της, το οποίο έχει συμβεί ήδη τα τελευταία χρόνια που ζούμε. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να καταλάβουμε, και αυτός είναι ένα προβληματισμός που πρέπει να έχουμε, είναι ότι η νόσος αυξάνεται γεωμετρικά στις μεγάλες ηλικίες. Για κάθε δεκαετία που αυξάνει η ζωή, σε κάθε δεκαετία ηλικίας, υπάρχει ένας διπλασιασμός σχεδόν του κινδύνου εμφάνισης θρομβοβολικής νόσου. Και βλέπετε ότι όταν περνάμε την ηλικία των 60-70, τα ποσοστά αποκτούν μια λογαριθμική αύξηση. Άρα έχουμε μια νόσο των ηλικιωμένων και επειδή αυτή η ομάδα, η ηλικιακή ομάδα, αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η αύξηση του ποσοστού που αναμένουμε την επόμενη 20ετία του ποσοστού της πνευμονικής εμβολής και της ετοβάθρια λευκής θρόμβωσης. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός που πρέπει να έχουμε όταν κάνουμε εξωτερικά ιατρία, όταν βλέπουμε ασθενείς που προσέρχονται, ειδικά ηλικιωμένους, στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε πάντα τη διάγνωση της θρομβοεμβολής. Είναι μια νόσος που σκοτώνει, αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα. Και αυτό έχει αποδειχθεί από πολλαπλές μελέτες. Από τους ασθενείς που ουσιαστικά πεθαίνουν από πνευμονική εμβολή, για την πνευμονική εμβολή θα μιλήσω στη συνέχεια, 34% είναι θανατηφόρος. Και περίπου το 60% αυτών των θανάτων συμβαίνει γιατί δεν τη διαγνώσαμε σωστά στην αρχή και δεν τη θεραπεύσαμε. Και από αυτούς τους ασθενείς που υπολογίζονται ότι είναι θάνατοι της πνευμονικής εμβολής, μόνο 7% είχαν διαγνωστεί σωστά. Είναι μια νόσος που, όπως βλέπετε, η πνευμονική εμβολή έχει μια επιβίωση στην οκταετία περίπου στο 50%. Μοιάζει με κάποιους καρκίνους που έχουμε φτάσει να θεραπεύουμε και να τους φτάνουμε σε μακροχρόνια επιβίωση, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού ή ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Άρα είναι μια νόσος που δυνητικά σκοτώνει, ειδικά στην αρχική της φάση, αν δεν διαγνωστεί σωστά και δεν θεραπευτεί σωστά. Και ένα άλλο πρόβλημα, ένα άλλο στοιχείο που έχουμε για την πνευμονική εμβολή είναι ότι είναι μια νόσος που έχει πολλά πρόσωπα. Έχει τα δύο άκρα βασικά. Ασυμπτωματικός ασθενής και ασθενής ο οποίος έρχεται με καρδιακό αρέστ. Είναι τα δύο άκρα και μέσα σε αυτά τα άκρα υπάρχει μια πλειάδα κλινικών συμπτωμάτων και εμφανίσεων της νόσου που μπορεί να εμφανιστούν και να μας παρουσιαστούν στο ιατρείο μας. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε ασθενείς που όσο αυξάνεται η χρήση της αξονικής τομογραφίας, ειδικά για τις σταδιοποιήσεις του καρκίνου ή για τις σταδιοποιήσεις καρκίνων εξωπνευμονικών, ανακαλύπτουμε πνευμονικές εμβολές που ουσιαστικά δεν τις υποψιαζόμαστε.
Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια πολύ ωραία δημοσίευση το 2014 με περίπου 36.000 περιστατικά ασθενών με καρκίνο, στους οποίους το 1,8 από αυτούς βρέθηκε πνευμονική εμβολή που δεν υπήρχε κλινική υποψία. Είχαν πάει για άλλο λόγο να κάνουν αξονική και σε ένα περίπου 2% αυτών των ασθενών βρέθηκε ότι είχαν πνευμονική εμβολή. Ποια είναι η αξία αυτής της unsuspected, δηλαδή της μη της εμβολής που διαγνώσκεται τυχαία, ως τυχαίο έβριμα, είναι πολλά ερωτήματα και πολλοί προβληματισμοί που υπάρχουν για αυτό εδώ το κομμάτι και αν πρέπει να θεραπευτεί ή όχι και τι αυτό αποτέλεσμα θα έχει στη συνολική επιβίωση μετά των ασθενών. Και απ' την άλλη βέβαια έχουμε το άλλο άκρο, τους ασθενείς που έρχονται με θανατηφόρα πνευμονική εμβολή και βλέπετε ότι το 1 τρίτο των ασθενών που έρχονται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με καρδιακή ανακοπή, στο τέλος αποδεικνύεται ότι έχουν πνευμονική εμβολή. Είναι τεράστιο ποσοστό, έτσι. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων υπάρχει το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων της πνευμονικής εμβολής. Υπάρχουν ειδικά συμπτώματα και κλινικά ευρήματα που μπορούν να βοηθήσουν τον κλινικό γιατρό να διαγνώσει την πνευμονική εμβολή. Το πρόβλημα είναι ότι γενικά η συμπτωματολογία με την οποία εμφανίζονται αυτοί οι ασθενείς, όταν είναι συμπτωματικοί, είναι με συμπτώματα από το καρδιακιακό, τα οποία όμως, όπως θα δείτε, δεν είναι ειδικά και δεν είναι διαγνωστικά. Εδώ έχουμε δύο σειρές, η μία με περίπου 1.800 ασθενείς με πνευμονική εμβολή, η άλλη με περίπου 200 ασθενείς με πνευμονική εμβολή και από την άλλη ασθενείς που δεν είχαν πνευμονική εμβολή και εδώ βλέπετε τη συμπτωματολογία. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά σε κανένα από τα συμπτώματα αυτά μεταξύ των δύο ομάδων. Άρα έχουμε μη ειδική συμπτωματολογία. Όμως, υπάρχουν τέσσερα βασικά σημεία τα οποία συνήθως είναι πάντα παρόντα, τουλάχιστον ένα από αυτά, σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή και μπορούν να μας βοηθήσουν, όπως βλέπετε, ένα από αυτά τα σημεία και αυτά είναι η οξία ή έναρξη δύσπνοιας, το πλευρητικού τύπου πόνος, το συγκοπικό επεισόδιο και η αιμόπτυση ή τα αιμόφρυτα πτύελα. Άρα, τέσσερα σημεία τα οποία σχεδόν πάντα ένα από αυτά στο 95% των ασθενών είναι παρόν. Ναι, δεν έχουμε λοιπόν ειδικά σημεία, αλλά έχουμε κάποια συμπτωματολογία ειδική που μπορεί να μας βοηθήσει και να μας κατευθύνει προς τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής. Από τα κλινικά σημεία και τα ευρήματα υπάρχει κάτι ειδικό που μπορεί να μας βοηθήσει. Δυστυχώς και σε αυτό, όπως θα δείτε από μελέτες όπως αυτή εδώ, πλην του ετερόπλευρου ειδήματος των κάτω άκρων που σε πολλές σειρές παρουσιάζεται να είναι σε αυξημένη συχνότητα στους ασθενείς που έχουν πνευμονική εμβολή σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν, όλα τα άλλα τα συμπτώματα, ταχυκαρδία, άνωση, πόταση, πυρετός, συρριγμός, δεν διαφέρουν μεταξύ των ασθενών που είχαν εμβολή με τους ασθενείς που δεν είχαν εμβολή. Άρα, κλινικά ευρήματα και εδώ μη ειδικά. Ποια βοήθεια μπορεί να μας προσφέρει ο αρχικός εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος σε έναν ασθενή που έρχεται στο ιατρείο ή στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με κλινική υποψία, με υποψία και με συμπτωματολογία πιθανής πνευμονικής εμβολής. Αρέαρια αίματος. Μεγάλη κουβέντα. Υποξεμία είναι ένα από τα σημαντικά σημεία που παρατηρούμε στους ασθενείς με πνευμονική εμβολή, όχι όμως στις μικρές πνευμονικές εμβολές. Αυτό που πολλές φορές παρατηρείται είναι η υποκαπνία. Βέβαια, το φυσιολογικό οξυγόνο ή η φυσιολογική και η σπεριδοδική διαφορά δεν αποκλείει την ύπαρξη πνευμονικής εμβολής. Και όπως θα δείτε, περίπου 40% ασθενών με πνευμονική εμβολή είχαν φυσιολογικό οξυγόνο στο αίμα τους και 20%, ένας στους 5 δηλαδή, είχαν και φυσιολογική και σπεριδοδική διαφορά. Άρα δεν είναι κάτι που θα μπορέσει να μας δώσει τη διάγνωση, να μας βοηθήσει τόσο πολύ σημαντικά στη διάγνωση πνευμονικής εμβολής. Αλλά ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η υποκαπνία που δεν την περιμένει σε ασθενείς, ειδικά που κάνουν παρόξυνση υπερκαπνικούς με χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια, όταν έχεις ένα ασθενή που ξέρεις ότι baseline έχει διοξίδιο γύρω στο 45 και ξαφνικά σου έρθει στα επίγοντα με διοξίδιο 35, αυτή η υποκαπνία πρέπει να σου βάλει alert για την πιθανότητα ύπαρξης πνευμονικής εμβολής. Η ακτινογραφία θώρακος. Η ακτινογραφία θώρακος, όπως και σε άλλες νόσους, έχει πάρα πολλά σημεία που μπορούμε να βρούμε στους ασθενείς που έχουν πνευμονική εμβολή. Κανένα από αυτά όμως δεν είναι ειδικό.
Αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει εξαιρετικά είναι στην διαφοροδιάγνωση άλλων παθήσεων που μπορεί να μιμηθούν τη συμπτωματολογία, την κλινική εμφάνιση πνευμονικής εμβολής. Εδώ βλέπετε πάλι μελέτη η οποία έχει ασθενείς με πνευμονική εμβολή και ασθενείς που δεν είχαν τα ευρήματα που έχουμε στην πνευμονική εμβολή. Το Westermann sign, δηλαδή η ολιγεμία, η περιφερική που οφείλεται σε απόφραξη κεντρικού κλάδου που γράφονται στα βιβλία ότι είναι ένα σημείο της πνευμονικής εμβολής, θα δείτε ότι εμφανίζεται σε 8% μόνο των ασθενών. Υπάρχουν συμπτώματα που μπορεί να δεις, πλευρετική συλλογή, άνοση μη διαφράγματος, ατελεκτασία, αλλά είναι μη ειδικά σημεία και δεν είναι διαγνωστικά της πνευμονικής εμβολής. Κυρίως βοηθάει στη διαφοροδιάγνωση από άλλες παθήσεις. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Πολλαπλά ευρήματα μπορεί να βρεθούν στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, κυρίως που έχουν σχέση με το στρέινγκ των δεξιών κοιλοτήτων. Το S1 και Q3 ταυτρία που όλοι έχετε ακούσει και όλοι έχετε διαβάσει και πιθανώς ψάχνετε να το βρείτε, δεν το βρίσκεις ούτε στο 10% των περιπτώσεων πνευμονικής εμβολής. Άρα είναι και αυτό ένα από τα σημεία που μπορεί να είναι χαρακτηριστικό όταν υπάρχει, η έλλειψή του όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πνευμονική εμβολή. Πολλά τα συμπτώματα και πολλά τα σημεία που μπορεί να βρεθούν από το καρδιογράφημα, κυρίως όμως η μόνη ανομαλία που παρατηρείται στις πιο ήπιες περιπτώσεις και αυτές που είναι πιο εύκολο να χάσει κανένας στη διαφοροδιάγνωσή του είναι η φλεβοκοβική ταχυκαρδία. Η φλεβοκοβική ταχυκαρδία παρατηρείται σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με πνευμονική εμβολή. Ποιος είναι τώρα ο ρόλος των αλγόριθμων της κλινικής πιθανότητας πνευμονικής εμβολής? Ο ρόλος τους είναι να μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε σε ποιους θα προχωρήσουμε παρακάτω σε διαγνωστικό έλεγχο και σε ποιους όχι. Τα δύο κύρια, αλγόριθμοι που έχουμε μελετηθεί και που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη, αν και είναι παλιοί, έχουν περάσει 15 και 10 χρόνια από τον καθένα από αυτούς, είναι το Score Wells και το Score Geneva. Το Wells Score είναι αυτά που βλέπετε εδώ, τα ξέρετε όλοι, τα έχετε δει φαντάζομαι, έτσι. Ο ασθενής βαθμολογείται αν υπάρχουν κλινικά σημεία, αν το βάθος φλεβικής τρόμβωσης με 3, αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διάγνωση για την κλινική συμπτωματολογία με 3, σφίξεις πάνω από 100, χειρουργείο ή ακινησία, προηγούμενη το βάθος φλεβική τρόμβωση, πνευμονική εμβολή, αιμόπτυση και κακοήθεια. Και αναλόγως του σκορ, κάτω από 2 χαμηλής πιθανότητας, ενδιάμεσης ή υψηλής. Ο κύριος σκεπτικισμός και η κύρια κριτική που δέχεται το score Wells είναι αυτή η πρόταση που υπάρχει, an alternative diagnosis less likely than pulmonary embolism. Δηλαδή η κρίση η προσωπική του γιατρού ουσιαστικά είναι αυτή που βάζει τον ασθενή κατευθείαν στο intermittent της διάμεσης πιθανότητας για πνευμονική εμβολή. Αυτό το κομμάτι εδώ προσπάθησε να το απαλείψει ουσιαστικά το επόμενο score, το score Geneva, το οποίο ουσιαστικά βγάζει τελείως την κρίση του γιατρού από τη μέση και παίρνει αντικειμενικά ευρήματα. Τα βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω ένα-ένα. Και αναλόγως με το score κατατάσσεται σε χαμηλής, μέσης ή υψηλής πιθανότητας. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθεί ποσοτικοποιώντας κάποια πράγματα να μας κατευθύνει για το αν πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα σε διαγνωστικό αλγόριθμο της πνευμονικής εμβολής ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ωραία αυτά τα σκορ στο γενικό πληθυσμό για να κάνεις μελέτες. Όταν όμως πάρεις έναν ασθενή και τον βάλεις σε ένα τέτοιο σκορ, πολλές φορές μπορεί να βγάλεις περίεργα αποτελέσματα. Όπως θα δείτε εδώ, έχεις έναν ασθενή ο οποίος πριν 3 μέρες έκανε αντικατάσταση ισχύου, έρχεται με δύσπνοια, πολυβητικού πόνου τύπ, άλγος, υποξεμία, φυσιολογικό, ακουραστικά φυσιολογικά, έχει ταχυκαρδία, έχει 88 οξυγόνο στον αέρα και έχει μια μικρή πλευρετική συλλογή με υποξεμία και υπερκαπνία. Τι κάνει νιά-νιά ως τα κεραμίδια, θα μου πείτε τώρα, έτσι. Το σκορ όμως Wells που βγάζει είναι determinant, μέσης πιθανότητας. Έτσι. Χρειάζεσαι σε αυτόν τον ασθενή να δεις παραπάνω πράγματα όπως την timer ή όχι για να προχωρήσεις στο διαγνωστικό σου έλεγχο για την πνευμονική εμβολή? Όχι. Η κλινική σου υπόνοια σε αυτό το σκορ, σε αυτόν τον ασθενή φτάνει. Αντίθετα, έχεις έναν ασθενή με σοβαρή COPD που έρχεται με δύσπνοια, έχει πλευρητικού τύπου άλγος, έχει υποξεμία, δεν έχει στοιχεία το βάθος φλεβικής τρόμβωσης, έχει αυτό ταχυκαρδία, έχει υποξεμία και νορμοκαπνία. Το score Wells και το score Geneva που βγαίνει τον βγάζουν και οι δύο και έχει και πυρετό. Έτσι. Και το βγάζουν και οι δύο ότι έχει intermittent πιθανότητα για πνευμονική εμβολή. Η κλινική κρίση όμως ενός γιατρού σε αυτό το περιστατικό είναι ότι το πιθανότερο ασθενής αυτός έχει μια λοιμώδη παρόξηση HAP.
αυτό το σκορ δεν θα τον κάνει να προχωρήσει παραπέρα στη διαγνωστική προσέγγιση, άσχετα αν έχει ένα θετικό D-dimer, γιατί όπως θα δείτε το D-dimer παρακάτω, η αξιολόγησή του είναι σημαντικό να την γνωρίζουμε. Το αρνητικό D-dimer αξιολογείται, το θετικό όχι τόσο. Και αυτό είναι το επόμενο σημείο που πρέπει να συζητήσουμε και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και μεταξύ μας. Ο ρόλος των δέλτα διμερών στο διαγνωστικό αλγόριθμο της πνευμονικής εμβολής, εδώ όταν έχεις πνευμονική εμβολή, η οποία παρουσιάζεται με υπόταση ή σοκ, δεν έχει κανένα νόημα εδώ πέρα. Ουσιαστικά προχωράς σε αξονική αγιογραφία ή αν δεν υπάρχει σε ηλεκτροκαρδιογράφημα, σε υπερηχοκαρδιογράφημα για να εκτιμήσεις δεξιές κοιλώτες και αναλόγως με τη διάγνωση να προχωρήσεις στη θεραπευτική σου παρέμβαση. Εδώ το D-dimer έχει ρόλο στους ασθενείς που έχουν χαμηλή ή μέση πιθανότητας κλινικό σκορ για πνευμονική εμβολή, για να αποκλείσει ουσιαστικά ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζονται περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Άρα, ένα αρνητικό D-dimer σε έναν ασθενή που έχει υψηλή κλινική υποψία για πνευμονική εμβολή δεν πρέπει να αποκλείσει την πνευμονική εμβολή, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα στο διαγνωστικό έλεγχο. Και βεβαίως, στον ασθενή που έχει υποψία πνευμονικής εμβολής με σοκ ή υπόταση δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη, η θετική προγνωστική αξία είναι εξαιρετικά χαμηλή. Είναι πολύ λάθος αυτό που συμβαίνει πολλές φορές στα επίγοντα των νοσοκομείων να στέλνετε μια εξέταση D-dimer μέσα στα πλαίσια του υπόλοιπου ελέγχου, να έρχεται ένας θετικός έλεγχος και από εκεί και πέρα να τρέχουν όλοι και να ψάχνουν αν υπάρχει πνευμονική εμβολή. Η θετική του προγνωστική αξία είναι εξαιρετικά μικρή και δεν επιβεβαιώνει και δεν κατευθύνει προς τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής αν δεν υπάρχει μια υποψία κλινική πνευμονικής εμβολής. Δεν ψάχνουμε δηλαδή ένα D-dimer θετικό γιατί είναι θετικό αν ο ασθενής μας έχει πνευμονική εμβολή. Η αρνητική του προγνωστική σημασία σε ασθενείς που έχουν μέση χαμηλή, εκεί είναι η βασική του αξία, να αποκλείσει περαιτέρω έλεγχο. Το άλλο θέμα και προβληματισμός είναι με ποια μέθοδο γίνεται το D-dimer. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει, οι μετρήσεις του D-dimer είναι ευαίσθητες και ειδικές όταν αυτή γίνεται με ELISA. Εκεί έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία και υψηλή ειδικότητα, αλλά μόνο όταν οι μετρήσεις γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Αψευδώς θετικά αποτελέσματα. 1,002 παράγοντες και πολλοί από αυτούς είναι μέσα στους προδιαθεστικούς παράγοντες για πνευμονική εμβολή, όπως είναι η αυξημένη ηλικία, η ακινησία, η κακοήθεια, οι σοβαρές λοιμώξεις, το χειρουργείο, αυξάνουν και δίνουν θετικά την D-dimer. Άρα, επαναλαμβάνω και πάλι ότι το θετικό δεν μας λέει πολλά πράγματα. Το αρνητικό, σε ασθενή με χαμηλής ή μέσης πιθανότητας, αποκλείει ουσιαστικά την πνευμονική εμβολή εφόσον έχει γίνει με ELISA. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο και ένας προβληματισμός που υπάρχει είναι ότι εμείς έχουμε ένα cut-off point ίδιο για όλους τους ασθενείς. Αλλά πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι σε μεγάλες ηλικίες, όσο περνάνε μάλλον ηλικία, αυτό το όριο που έχουμε βάλει δεν ισχύει. Η ειδικότητα του D-dimer σε μεγάλες ηλικίες είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τις μέσες ηλικίες. Άρα χρειαζόμαστε πιθανώς ένα cut-off point που να προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του ασθενούς που έχουμε απέναντί μας. Άρα, προχωράμε στη συνέχεια στη διαγνωστική μας προσπέλαση για τον ασθενή που έχει πιθανώς πνευμονική εμβολή και τα κύρια όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τρία. Η αξονική τομογραφία πνευμονικής, η αξονική τομογραφία πνευμονικής αρτηρίας, το σπιθυρογράφημα αιματώσεως και ο υπέρηχος καρδιάς. Λίγα ειδικά θεματάκια για το κάθε ένα από αυτά. Αξονική τομογραφία CTPA. Θεωρείται πια η εξέταση εκλογής. Έχει αντικατασταθεί πνευμονική αγκιογραφία, ουσιαστικά δεν κάνει πια κανένας. Η εξέταση εκλογής είναι η αξονική αγκιογραφία πνευμονικής. Προσέξτε όμως το εξής. Είναι πολύ σημαντικό. Η αρνητική της προγνωστική αξία σε ασθενείς που έχουν χαμηλή μέση πιθανότητα κλινική πιθανότητα κατά το Wells είναι πολύ υψηλή. Το 98-96%. Δηλαδή, ένα αρνητικό σε έναν ασθενή που έχει χαμηλή ή μέτρια πιθανότητα είναι αρνητικό. Η αρνητική προγνωστική αξία σε αυτούς που έχουν high test probability είναι μόλις 60%. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις μια αρνητική CTPA, έχεις αποκλείσει τελείως, αν το έχεις πολύ υψηλό η κλινική υποψία πνευμονικής εμβολής. Πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ως προβληματισμό. Αντίθετα,
η θετική προγνωστική αξία, το positive δηλαδή test, σε ασθενείς που έχουν μέση ή υψηλή πιθανότητα, δηλαδή που έχουμε μεγάλη πιθανότητα να έχουν πνευμονική εμβολή, είναι όντως ψηλή, 96%. Αλλά η θετική της προγνωστική αξία ασθενείς με χαμηλό pre-test για πνευμονική εμβολή είναι μόλις το 60%. Άρα ας αξιολογούμε πολλές φορές και το αποτέλεσμα που παίρνουμε και ας το βλέπουμε και με τα ίδια μας τα μάτια και συζητάμε με τον ακτινολόγο, ειδικά αν δίνει κάποιο μικρό περιφερικό τμηματικό έλλειμμα. Και εδώ ερχόμαστε στο αυτό που είπαμε πριν, στα υποτμηματικά μικρά ελλείμματα. Ποια είναι η κλινική σημασία των μικρών υποτμηματικών ελλειμμάτων στην αξονική αγγιογραφία πνευμονικής? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό ακόμα. Αν αυτά τα υποτιματικά ελλείμματα αξίζει να πάρουν θεραπεία μακροχρόνια ή όχι και να αλλάζει την πρόγνωση του ασθενούς, μένει ένα ερωτηματικό. Και βεβαίως, απ' την άλλη, όπως σας είπα, η αξονική αγγιογραφία, η αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό που χρησιμοποιείται πολλές φορές για άλλους λόγους, μπορεί να μας ανακαλύψει τυχαία περιστατικά πνευμονικής εμβολής. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και πάλι υπάρχει ερωτηματικό στο πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα περιστατικά. Θα δείτε παρακάτω ότι όσον αφορά τα περιστατικά αυτά που έχουν καρκίνο, μάλλον το ερωτηματικό έχει λυθεί. Σπιθυρογράφημα αιματώσεως. Είναι και αυτό ένα από τα βασικά διαγνωστικά τεστ. Οι οδηγίες και όπου διαβάστε θα λένε σπιθυρογράφημα ερισμού αιματώσεως. Στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά σπιθυρογράφημα ερισμού. Μόνο αιματώσεως γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο νοσοκομείο και κάνει σπιθυρογράφημα ερισμού. Έτσι. Αυτό που λένε οι οδηγίες είναι ότι οι ασθενείς που κάνει σπιθυρογράφημα αιματώσεως μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο διαγνωστικό σου, στη διαγνωστική σου φαρέτρα μόνο όταν ο ασθενής έχει μια φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος. Που αυτή τη φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος μπορεί να τη θεωρήσει ως ένα φυσιολογικό αερισμό και να αξιολογήσει από εκεί και πέρα τα ελλείμματα. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι το πώς αξιολογείται το σπιθυρογράφημα και τα αποτελέσματα που παίρνει για να μπορέσουν να κατευθύνουν στη διάγνωση. Αυτό που δηλαδή είναι οι οδηγίες και αυτό που πρέπει να επικρατήσει και δυστυχώς δεν συμβαίνει πολλές φορές, είναι να υπάρχει μια διαστρωμάτωση των αποτελεσμάτων σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Φυσιολογικό σπιθυρογράφημα, αποκλεισμός δηλαδή πνευμονικής εμβολής, υψηλής πιθανότητας, πολλαπλά τμηματικά ελλείμματα σε δύο περισσότερους ή έλλειμμα που αφορά ολόκληρο λοβό, που είναι διαγνωστικό για πνευμονική εμβολή στον ασθενή μας, ή μη διαγνωστικό σπιθυρογράφημα που δεν μπορεί να σε κατευθύνει. Δυστυχώς πολλές φορές οι απαντήσεις είναι περιγραφικές από τους ακτινοφυσικούς με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην ερμηνεία του αποτελέσματος και στην αξιολόγησή του στην κλινική πράξη. Και γι' αυτό έχει αμφισβητηθεί πολύ η χρησιμότητά του, γιατί υπάρχουν πολλές φορές αυτό που λένε ενδιάμεσης πιθανότητας, που ουσιαστικά οι οδηγίες προτείνουν να καταργηθεί αυτό ως ενδιάμεσης πιθανότητας το αποτέλεσμα του σπιθυρογραφήματος αίματος. Όσον αφορά τον υπέρηχο καρδιάς, ο υπέρηχος καρδιάς έχει θέση για να μεγάλει στον έλεγχο της δεξιάς κοιλίας. Να ελέγξει αν η δεξιά κοιλία έχει υποφορτωθεί και αν δυσλειτουργεί. Χρησιμοποιείται ως πρωτεύον διαγνωστικό εργαλείο στην πνευμονική εμβολή που παρουσιάζεται με σοκ ή υπόταση, όταν δεν έχεις δυνατότητα και δεν μπορείς εκείνη την ώρα να κάνεις πνευμονική αγγιογραφία. Με αποτέλεσμα, αν εδώ έχεις στοιχεία και ευρήματα δυσλειτουργίας της δεξιάς, να προχωρήσεις κατευθείαν στο θεραπευτικό σου αλγόριθμο. Και βέβαια, μαζί με το PESI score, που δεν το έβαλα εδώ, συγγνώμη, βοηθάει στο να κατευθύνει τη βαρύτητα της πνευμονικής εμβολής, γιατί αν υπάρχουν σημεία υπερφόρτωσης της δεξιάς κοιλίας ή αν υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις που δείχνουν καρδιακή δυσλειτουργία, και αυτές είναι δύο που αξιολογούμε, η τροπονίνη και το BNP, τότε ο ασθενής μας κατατάσσεται σε ενδιάμεσης βαρύτητας για πνευμονική εμβολή, για την έκβαση της νόσου, και αλλάζει ουσιαστικά η θεραπευτική μας προσπέλαση όσον αφορά το πού θα πάρει τη θεραπεία και τι θεραπεία θα πάρει. Το πρόβλημα με τον υπέρηχο καρδιάς και τα ευρήματά του είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ηχοκαρδιογραφικό εύρημα το οποίο να είναι ίδιο σε όλες τις μελέτες που να έχουν γίνει, που να αξιολογεί τις δεξιές κοιλότητες. Υπάρχουν διάφορα ευρήματα που χρησιμοποιούν οι καρδιολόγοι και διάφορες μετρήσεις, αλλά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο εύρημα το οποίο
να μπει σε κάποιο αλγόριθμο και να έχουμε μια τιμή που να λέει ότι αν βρεις αυτό στον υπέρηχο καρδιάς, τότε έχεις δυσλειτουργία των δεξιών κοιλοτήτων και να χρησιμοποιηθείς στους διαγνωστικούς αλγόριθμους. Και τελευταίο, προβληματισμός όσον αφορά κυρίως τη σχέση πνευμονική εμβολή και της πνευμονικής εμβολής με τον καρκίνο. Είναι γνωστό ότι η καρκίνη των διάφορων οργάνων σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας αυξάνει την πιθανότητα κάποιου ασθενούς να εμφανίσει πνευμονική εμβολή και γενικά είναι το βάθη φλεβοθρόμβωση. Σε αυτούς τους ασθενείς λοιπόν το αρνητικό διντάιμε στο διαγνωστικό αλγόριθμο έχει την ίδια αξία που έχει και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Βοηθάει στο να αποκλείσουμε την πιθανότητα πνευμονικής εμβολής και να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχο στους ασθενείς με καρκίνο. Απ' την άλλη, το διντάιμερ όμως, σε αυτούς τους ασθενείς το θετικό αξιολογείται με δυσκολία. Γιατί ο ίδιος ο καρκίνος οδηγεί στην αύξηση και μας δίνει πολλά false positive, ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι, όπως είπαμε και πριν, ότι η ευρεία χρήση της αξονικής τομογραφίας στη σταδιοποίηση των καρκίνων έχει οδηγήσει στο να ανακαλύπτουμε πολλές φορές τυχαία πνευμονικές εμβολές σε ασθενείς που κάνουν σταδιοποίηση για άλλους καρκίνους. Τι γίνεται με αυτές τις πνευμονικές εμβολές? Οι οδηγίες λένε ότι τις αντιμετωπίζεις και τις θεραπεύεις, είναι το μόνο πράγμα που θα πω για θεραπεία, αν και η ομιλία μου είναι για διάγνωση, σαν τη συμπτωματική πνευμονική εμβολή ενός υγιούς. Άρα οι ασθενείς αυτοί παίρνουν θεραπεία. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι έχουν μεγαλύτερη θνητότητα αν τους αφήσεις χωρίς θεραπευτική παρέμβαση. Και από την άλλη μεριά, να το δούμε ανάποδα τώρα, τι κάνουμε στους ασθενείς που βρίσκουμε τυχαία που κάνουν το βάθ φλεβρική θρόμβαση ιδιοπαθή, δηλαδή δεν έχουν κάποιο προδιαθεστικό παράγοντα που να βρούμε και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το βάθ φλεβρική θρόμβαση ή την εμβολή που κάνανε. Θα πρέπει να ψάξουμε σε αυτούς τους ασθενείς για πιθανότητα να υποκρύπτεται κάποια κακοήθεια από κάτω. Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς που έχουν εντοβάθη φλεβική θρόβωση χωρίς γνωστό προδιαθεστικό παράγοντα, υπάρχει μια τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου να έχουν από κάτω κακοήθεια. Και αυτό, ότι ασθενείς, περίπου 10% των ασθενών αυτών, στην πορεία ενός χρόνου θα εμφανίσουν καρκίνο. Άρα τι λένε οι οδηγίες πια? Ότι οι ασθενείς που έχουν εντοβάθη φλεβική θρόμβωση που δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει με κάποιο προδιαθεστικό παράγοντα πρέπει να ακολουθήσουν να γίνει μια αδρή, μια καλή φυσική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει εχνογραφία θώρακος και αν δεν έχουν κάνει πρόσφατα να κάνουν έλεγχο ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους, για βασικούς καρκίνους. Οι γυναίκες να κάνουν μαστογραφία ή τεστ PAP, οι άντρες ανάλογα με την ηλικία τους να κάνουν πιθανώς κολονοσκόπηση, αν είναι καπνιστές να κάνουν ακτινογραφία θώρακος ή μπορεί να χρειαστεί με βάση τα ευρήματα και αξονική τομογραφία θώρακος. Άρα πρέπει να ψάξει επισταμμένος αυτούς τους ασθενείς την πιθανότητα από κάτω να κρύπτεται κάποιος καρκίνος. Άρα συμπερασματικά, τα συμπτώματα, όπως είπαμε, είναι μη ειδικά στην πνευμονική εμβολή. Τέσσερα βασικά, η ύπαρξη ενός από αυτά μπορεί να μας βοηθήσει στο να την υποψιαστούμε πλευρητικού τύπου άλγος, αιμόφρυτα πτύελα, συγκοπικό επεισόδιο. Οι βασικές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτούς τους ασθενείς είναι τα αέρια αίματος, το καρδιογράφημα, η αχνογραφία, θώρακος, και να τους βάλουμε σε ένα τεστ πιθανοτήτων για ύπαρξη πνευμονικής εμβολής που θα μας κατευθύνει, όπως είναι το Walsh ή το Geneva, στο να προχωρήσουμε ή όχι σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Αξιολογήστε με προσοχή το διντάιμερ, αξιολογήστε το αρνητικό, κυρίως το θετικό, πολλά ερωτηματικά. Και αφού διαγνωστεί η πνευμονική εμβολή, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του κινδύνου που έχει αυτή, κυρίως με τον υπέρηχο καρδιάς ή με έλεγχο δυσλειτουργίας των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, ώστε να αποφασιστεί το πού θα πάρουν τη θεραπεία και ποια θεραπεία θα είναι αυτή που θα πάρουν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.